Αντιπολεμικό συλλαλητήριο διοργάνωσαν φορείς και κόμματα στην πλατεία της Δημοτικής Αγοράς στα Χανιά, συμμετέχοντας στην αντίστοιχη πανελλαδική κινητοποίηση. Οι διαδηλωτές αντιδρούν στα νέα εξοπλιστικά προγράμματα της χώρας. Ενάντια στις προθέσεις της κυβέρνησης για πολεμική προπαρασκευή, για εν μέσω πανδημίας, ενάντια στη νέα κούρσα των εξοπλισμών, την ίδια στιγμή που δεν βρίσκονται λεφτά για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, την ίδια στιγμή βρίσκονται δισεκατομμύρια για νέους πολεμικούς εξοπλισμούς, για τα νέα Ραφάλ, για αναβάθμιση των F-16 κτλ. Την ίδια στιγμή, εκμεταλλευόμενη την πανδημία, προσπαθεί να κάνει μια νέα επίθεση στα μυαλά και στις συνειδήσεις της νεολαίας, προωθώντας τη συστράτευση από τα 18. Και την ίδια στιγμή προσπαθεί να επαναφέρει και την αύξηση της στρατιωτικής θητείας. Μια αστική τάξη, η οποία εμπλέκει τον κόσμο της δουλειάς, το λαό μας, στις πολεμικές ασκήσεις, στους κινδύνους του πολέμου, ενώ ταυτόχρονα τα δις για νέα όπλα αυξάνονται και πληθαίνονται, την ίδια στιγμή που ο λαός μας, ο κόσμος της δουλειάς, πεινάει. Όπως τονίστηκε, την ίδια στιγμή η χώρα βρίσκεται πιο κοντά από ποτέ στη Βορειοατλαντική Συμμαχία. Και από την άλλη μεριά, προσπαθεί να εφαρμόσει ένα δόγμα τύπου Ισραήλ και στη νεολαία μας, προωθώντας τον μιλιταρισμό, τον πόλεμο και τον εθνικισμό. Για όλους αυτούς τους λόγους, εμείς καλούμε τον κρητικό λαό να είναι σε επαγρύπνηση, να μην ακολουθήσει τα αφηγήματα της κυβέρνησης. Είναι ανάγκη ζωής, ιδιαίτερα και εδώ στα Χανιά, αλλά και σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γιατί η μετατροπή της χώρας μας σε μια απέραντη πολεμική μηχανή, σε μια χώρα ορμητήριο, με βάσεις και αποθήκες που μπορούν να φιλοξενήσουν και πυρηνικά, είναι ανάγκη ζωής να αντιπαλευτούν.